Θα φτιάξουμε ένα τυρόψωμο. Θα σας δείξω πόσο εύκολο είναι να το φτιάξετε με απλές κινήσεις, απλά υλικά και πάρα πολύ γρήγορα. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το τυρόψωμο θα χρειαστούμε 8 γραμμάρια μαγιά ξηρή, 300 γραμμάρια νερό σε θερμοκρασία δωματίου, μία πρέζα ζάχαρη κρυσταλλική, 500 γραμμάρια αλεύρι αλεξανδρινό κούλα, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, μία κουταλιά της σούπας κόλιανδρο σε σπόρους και 300 γραμμάρια φέτα. Για τη σύνθεση θα χρειαστούμε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και 50 γραμμάρια σουσάμι. Λοιπόν, το τυρόψωμο. Τυρόψωμο μπορούμε να πάρουμε να φάμε σαν πρωινό σκέτο με λίγο κακάο, γάλα ή ακόμα και με τον καφέ μας. Τυρόψωμο μπορούμε να συνοδεύσουμε μαζί με το φαγητό μας. Αντί για ψωμί μπορούμε να βγάλουμε ένα τυρόψωμο. Γενικά είναι το κατάλληλο κολατσιό που μπορούμε να συνδυάσουμε και με τα γεύματά μας, αλλά και να το φάμε αυτούσιο σαν ένα σνακ ή κυρίως γεύμα εφόσον βάλουμε και κάποια έξτρα υλικά μέσα. Νομίζω ότι είναι το αγαπημένο μας ψωμί μαζί με το ηλιόψωμο στην Ελλάδα και σήμερα θα σας δείξω πόσο εύκολο είναι να το ετοιμάσετε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και ξεκινάμε με το μίξερ μας. Λοιπόν, παίρνουμε το κάτω του μίξερ και θα προσθέσουμε μέσα τη μαγιά. Το νεράκι. Θέλω να βάλετε νεράκι σε θερμοκρασία δωματίου. Μην είναι πολύ κρύο για να φουσκώσει γρήγορα η μαγιά μας και η ζαχαρίτσα μας. Εδώ. Λίγο ζάχαρη μέσα. Θα βοηθήσει τη μαγιά να φάει πιο γρήγορα και να φουσκώσει πιο γρήγορα. Και ανακατεύουμε καλά μέχρι που να διαλυθεί η μαγιά. Με το που ακουμπήσει η μαγιά το νερό, κατευθείαν αρχίζει η ενεργοποίησή της. Αρχίζει να ζωντανεύει και πεινάει. Μόλις ξύπνησε, θέλει να φάει. Και το πρώτο πράγμα που βρίσκει να φάει, τι είναι εδώ μέσα? Η ζάχαρη. Της αρέσει η ζάχαρη, της αρέσει και το αλεύρι. Για αυτόν τον λόγο διαλύουμε πολύ καλά. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το αλεύρι μας. Για αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ αλεξανδρινό αλεύρι κούλα. Πρόκειται για ένα αλεύρι από ελληνικά σιτάρια με προσθήκη έως 20% καλαμποκάλευρου. Δίνει φανταστική γεύση σε όλες τις συνταγές και είναι ιδανικό για ψωμιά, πίτσες και πίτες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα φτιάξουμε ψωμάκι, οπότε θέλουμε 500 γραμμάρια από το αλεύρι μας. Εγώ τη συσκευασία. Θέλουμε 500 γραμμάρια ακριβώς. Θέλω να είστε ακριβείς στο ζύγισμα, γιατί δεν θέλουμε να βάλουμε ούτε παραπάνω αλεύρι, ούτε παραπάνω νεράκι. Για να βγει ακριβώς η σύσταση που θέλουμε στο ψωμί μας. 500. Εδώ. Θα κρατήσω το αλεύρι γιατί θα χρειαστώ στη συνέχεια για να ανοίξω το τυροψωμό μου, οπότε τα αφήνω λίγο στην άκρη. Και τώρα, όπως είναι, παίρνουμε τον κάδο, το βάζουμε πάνω στο μίξερ, εδώ, και θα προσθέσουμε λίγο ελαιόλαδο, περίπου 2 κουταλιές της σούπας. Τέλεια. Και χτυπάμε πολύ καλά. Στο τέλος θα ρίξουμε το αλάτι. Και μετά από καλό χτύπημα, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το αλάτι. Στο τέλος πάτε το αλάτι, γιατί άμα το βάλουμε στην αρχή, υπάρχει περίπτωση να αδρανοποιήσει τη μαγιά μας. Και προαιρετικά, λέω προαιρετικά, άμα θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε λίγα φρέσκα μυρωδικά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο κόριανδρος με τη φέτα. Αυτόν τον συνδυασμό τον έχω πάρει από τις Φλαούνες στην Κύπρο, που ουσιαστικά συνδυάζουν το χαλούμι μαζί με τον κόριανδρο. Ο κόριανδρος είναι ένα φανταστικό υλικό και πραγματικά απογειώνει τα τυριά μας. Αυτό το στάδιο μπορείτε να το παραβλέψετε. Άμα δεν σας αρέσει ο κόριανδρος ή άμα δεν έχετε κόριανδρο στο σπίτι, δεν σημαίνει ότι δεν θα φτιάξετε τυρόψωμο. Θέλουμε να φτιάξουμε τυρόψωμο, αλλά εγώ το κάνω πάρα πολύ ιδιαίτερο, γιατί θα βάλω και λίγο κόριανδρο μέσα. Λοιπόν, ο κόριανδρος, για να γνωρίζετε, όταν το σοτάρουμε λίγο σε ένα τηγανάκι, όταν το ζεστάνουμε, τα αρώματα του γίνονται πιο έντονα και είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε. Λοιπόν, με το που αρχίζει να τσιρτσιρίζει λίγο και να σπάνε οι κόκκι από τον κόριανδρο, είναι έτοιμος. Οπότε, το βάζω σε ένα γουδί, εδώ. Θα σπάσω λίγο τον κόριανδρο. Μην αφήσετε ολόκληρα αυτά τα σποράκια. Δεν είναι ευχάριστο. Αλλά με το που το σπάσετε, πραγματικά, μόλις το ζεστάνετε και το σπάσετε, θα μυρίσει όλος ο τόπος. Θα καταλάβετε ακριβώς σας λέω. Και ρίχνουμε και τον κόριανδρο μας μέσα. Εδώ. Δυναμώνουμε λίγο το μίξερ να ανακατευθούν καλά τα υλικά μας. Και ουσιαστικά το ζυμάρι μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε τι ώρα που έχει γίνει. Θέλω να χτυπήσετε αρκετή ωρίτσα το ζυμάρι. Γιατί όσο χτυπάμε το ζυμάρι στο ψωμί,
τόσο καλύτερο θα βγει το ψωμί μας. Μπορείτε βέβαια να μην χρησιμοποιήσετε και μίξερ, άμα δεν έχετε μίξερ, να το κάνετε στο χέρι, αλλά θέλει αρκετό ζύμωμα, μην το λυπηθείτε. Τώρα, λίγο λαδάκι εδώ. Το ζυμάρι μου πάει μέσα. Και κλασικά, όπως κάθε φορά, πρέπει να αφήσουμε να φουσκώσει. Κλείνω με βράνι. Καλύπτω καλά, εδώ. Και αφήνουμε μία ωρίτσα στην άκρη μέχρι που να διπλασιαστεί. Και όταν λέω να διπλασιαστεί, θα σας δείξω αμέσως τι εννοώ. Γιατί έχω ετοιμάσει ήδη ένα ζυμάρι. Εδώ. Ήταν έτσι και έγινε έτσι. Πώς σας φαίνεται? Τέλεια. Λοιπόν, παίρνω αυτό στην άκρη για να φουσκώσει και συνεχίζουμε κανονικά με το ζυμάρι μας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Για να μπορέσουμε να βάλουμε μέσα στο ψωμί μας το τυρί, δεν ζυμώνουμε το ψωμί μαζί με το τυρί. Είναι λάθος, εντάξει, γιατί καθώς αφήνουμε να φουσκώσει το ψωμί μας, άμα φουσκώνει μαζί με το τυρί βγάζει νερά, γενικά χαλάει η σύσταση του ψωμιού και δεν γίνεται σωστό. Οπότε τελευταία στιγμή πρέπει να προσθέσουμε το τυρί μας στο ψωμί. Όπως βλέπετε το ζυμάρι μας κολλάει στα χέρια, αλλά έτσι ακριβώς πρέπει να είναι. Μην το φοβάστε. Θα χρησιμοποιήσουμε λίγο αλευράκι ακόμα για να μας βοηθήσει να τα ανοίξουμε. Οπότε, λίγο αλεύρι πάνω στον πάγκο. Εδώ. Και άμα βλέπετε ότι κολλάει το ζυμάρι και στα χέρια σας, απλά το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε λίγο αλεύρι στα χέρια. Τέλεια. Και ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το ζυμαράκι μας. Πλάστη. Άμα βλέπετε ότι κολλάει το ζυμάρι, λίγο ακόμα αλεύρι. Εδώ. Και βλέπετε που είναι ελαστικό το ζυμάρι και γυρνάει πίσω. Το βλέπεις αυτό, Διονύση? Αυτό γιατί έχει γίνει? Πού να ξέρω, λέει. Λοιπόν, άκου. Όσο περισσότερο χτυπάμε στο μίξερ το μείγμα μας, τόσο περισσότερο δουλεύει η γλουτένη, τόσο πιο ελαστικό γίνεται το ζυμάρι. Άμα το χτυπήσουμε λίγη ώρα, δεν έχει αυτή τη συμπεριφορά. Κατάλαβες? Όσο περισσότερο το χτυπάς, τόσο πιο ελαστικό γίνεται και κλείνει. Αυτό δεν μας πειράζει, ίσως μας αρέσει τη συγκεκριμένη συνταγή. Γι' αυτό το λόγο θέλω να ανοίξετε το ζυμαράκι σας, όχι πάρα πολύ. Τέλειο. Καταπληκτικό. Και αυτό πάντα που μου αρέσει σε ένα τυρόψωμο είναι να έχει μέσα και λαδάκι. Άμα έχει ελαιόλαδο, πραγματικά γίνεται πολύ πιο νόστιμο και γίνεται ακριβώς όπως θέλουμε. Τώρα, ήρθε η ώρα για το τυρί μας. Μπορείτε να βάλετε ό,τι τυρί θέλετε. Εγώ θα βάλω φέτα. Οπότε σπάστε τη φέτα. Εδώ. Να πάει παντού. Μην τη λυπηθείτε. Βάλετε μπόλικη φέτα, το τυρόψωμο πρέπει να είναι λίγο αλμυρό. Άμα δεν είναι αλμυρό, χάνει λίγο, το καταλαβαίνετε. Και άμα θα βάλετε φέτα, όμως θέλω να σπάσετε τη φέτα με τα χέρια, μην τη λιώσετε τελείως. Τώρα, πλύνω λίγο τα χέρια μου. Λοιπόν, τώρα, θα ρίξω μία σταγιά ελαιόλαδο. Μας αρέσει το ελαιόλαδο σε αυτή τη συνταγή, επαναλαμβάνω. Και άμα θέλετε να βάλετε ρίγανη, άμα θέλετε να βάλετε θυμάρι, άμα θέλετε να βάλετε γενικά μυρωδικά, εδώ είναι το σημείο που μπορείτε να τα βάλετε. Μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει. Εγώ θα βάλω λίγο πιπέρι. Τέλεια. Και αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Αρχίζω και τυλίγω το ζυμαράκι μου. Εδώ, κάνω ένα ρολό. Έχω κάνει κάτι δύσκολο, Διονύση? Εύκολο. Και πάμε να χωρίσουμε σε τέσσερα τυρόψωμα το ζυμάρι μας. Θα τα ανοίξετε λίγο με τα χέρια σας εδώ. Πιέστε λίγο να ενωθεί η φέτα μαζί με το ζυμάρι. Εδώ. Και κόψτε στα τέσσερα. Εδώ, εδώ, εδώ και εδώ. Είναι κάτι δύσκολο τώρα, Διονύση? Κοίτα εδώ τώρα τι θα κάνουμε. Για να δώσουμε ιδιαίτερο σχήμα στο τυρόψωμο και πολύ εύκολο, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε το κάθε κομμάτι εδώ. Και εδώ. Εδώ. Και εδώ. Ψαλιδάκι. Και χωρίστε στα τέσσερα. Εδώ. 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 Και εδώ. Και εδώ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Και εδώ. Δύο, τέσσερα. Τώρα. Χρησιμοποιούμε δύο ταψιά γιατί θα φουσκώσω τα ψωμιά. Οπότε μην τα βλέπετε έτσι. Θα διπλασιαστούν. Και τώρα, πολύ απλά, πάρτε και ανοίξτε τα ζιγ-ζακ. Εδώ. Ένα, εδώ, και εδώ, και εδώ. Έτσι δημιουργήσαμε διαφορετικές υφές και θα γίνει πάρα πολύ όμορφο το ψωμάκι καθώς θα ψηθεί. Το βλέπετε?
Ανοίξτε το σαν δεντράκι. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Πόσο εύκολο ήταν. Αστείο. Και πιστέψτε με, στο τέλος θα εντυπωσιαστείτε με το αποτέλεσμα. Τώρα πρέπει να τα αφήσουμε να φουσκώσουν. Αλλά πριν τα αφήσω να φουσκώσουν, θα ρίξω λίγο λαδάκι από πάνω. Παναλαμβάνω, ό,τι μυρωδικά θέλετε να βάλετε μπορείτε. Δεν περιορίζεστε καθόλου. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε αυτή την τεχνική που σας έδειξα. Και βέβαια θέλουμε σουσάμι. Ρίχνουμε και λίγο σουσάμι από πάνω. Πετσετούλες. Μία, δύο. Και αφήνουμε μισή ωρίτσα να φουσκώσουν καλά. Η φέτα είναι από τα αρχαιότερα τυριά της Ελλάδας και απέκτησε την τωρινή μορφή και γεύση με το πέρασμα του χρόνου. Στο εμπόριο μπορούμε να βρούμε αμέτρητες παραλλαγές σε γεύση και υφή από κάθε γωνιά της Ελλάδας και συγκεκριμένα από μέρη όπου η φέτα έχει κατοχυρωθεί σαν προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, στη χώρα μας καταναλώνουμε κατά μέσο όρο περίπου 25 κιλά φέτα τον χρόνο. Και ήρθε η ώρα για το φούρνισμα. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 170 βαθμούς. Ανοίγουμε, βάζουμε μέσα και ψήνουμε περίπου για 40 λεπτάκια. Εδώ, εδώ, και εδώ, και εδώ. Και σε 40 λεπτά θα είναι έτοιμα, τραγανά, φρεσκοφουρνισμένα και θα μυρίζει όλος ο τόπος φρέσκο ψωμί. Θα δοκιμάσουμε. Και τα ψωμάκια μας είναι έτοιμα. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία που έχουν γίνει από κάτω. Είναι τραγανά, είναι πεντανόστιμα, έχουν λάδι, έχουν φέτα, έχουν κόριανδρο και έχουμε ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε για να πούμε ότι φτιάξαμε το πιο σπιτικό τυρόψωμο ever. Για το τυρόψωμο, βάζουμε στον κάδο του μίξερ την ξηρή μαγιά, το νερό, τη ζάχαρη και ανακατεύουμε με ένα σύρμα χυρός μέχρι να διαλυθεί η μαγιά. Προσθέτουμε το αλεύρι και δύο κουταλιές από το ελαιόλαδο. Χτυπάμε με τον γάτσο για 3 με 4 λεπτά μέχρι να γίνει η ζύμη και στο τέλος ρίχνουμε το αλάτι. Στη συνέχεια, σοτάρουμε σε ένα τηγάνι τους σπόρους κόλιανδρου για 1 λεπτό μέχρι να βγάλουν τα αρώματά τους. Έπειτα, τους βάζουμε σε ένα γουδί, τους πάμε, τους ρίχνουμε στον κάδο του μίξερ και χτυπάμε για ακόμα 1 λεπτό μέχρι να ενσωματωθούν στη ζύμη. Μεταφέρουμε τη ζύμη σε ένα λαδωμένο μπολ, την καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και την αφήνουμε για περίπου μία ώρα να διπλασιαστεί σε όγκο. Πασπαλίζουμε με αλεύρι τον πάγκο και ανοίγουμε τη ζύμη με τον πλάστη σε ένα μεγάλο φύλλο. Απλώνουμε σε όλη την επιφάνεια του φύλλου τη φέτα σπασμένη, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και πασπαλίζουμε με πιπέρι. Τυλίγουμε το φύλλο με τη φέτα σε ρολό και το κόβουμε σε 4 κομμάτια. Μοιράζουμε τα τυρόψωμα σε 2 ταψιά με λαδόκολλα. Χαράσουμε κάθε τυρόψωμο σε 4 σημεία με ένα ψαλίδι και ανοίγουμε τα κομμάτια της ζύμης εν αλάξ δεξιά και αριστερά. Ρίχνουμε από πάνω λίγο ελαιόλαδο, πασπαλίζουμε με το σουσάμι, τα καλύπτουμε με πετσέτες και τα αφήνουμε για 30 λεπτά να φουσκώσουν. Ψήνουμε τα τυρόψωμα σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 40 λεπτά. Αφού ψηθούν, τα αφήνουμε να κρυώσουν και σερβίρουμε. Νομίζω πως σας τρέχουν τα σάλια ήδη, γιατί όντως δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να αντισταθεί στο τυρόψωμο. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία υπάρχει το τυρί παντού. Υπάρχει λίγο και παντού όσο πρέπει. Δεν μου αρέσει καθόλου όταν παίρνω ένα τυρόψωμο και έχει τη γέμιση μόνο στη μέση και ουσιαστικά γύρω-γύρω είναι ψωμί. Μ' αρέσει όταν είναι παντού το τυρί και ουσιαστικά σε κάθε μπουκιά που τρως γεύεσαι και λίγο από τη φέτα. Λοιπόν. Καλή μας όρεξη, Παναγία μου. Διονύση. Ορίστε. Για εδώ. Δεν αυτό είναι για σένα. Μπορείς να το μοιράσεις και με τους άλλους. Να πάρεις λίγο ακόμα, πάρε και αυτό. Έλα. Όλα. Και για τον Δημήτρη και για τον Νίκο και για τον Πάνο και για τον Εθεοκλή. Όλους. Είναι καταπληκτικό, δεν υπάρχει. Ακούστε λίγο πώς κάνει. Τραγανό, πεντανόστιμο και εύκολο.